Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι εδώ επί του πιεστηρίου και να καλησπερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Μετά από καιρό, πρέπει να πω. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και με χαρά συμμετέχω στην Αλλά χαιρόμαστε βεβαίως και εμείς. Λοιπόν, Μάκη. Βλέπω παίρνετε όλοι τα βουνά, κατσαρόλες, τα άλλα. Τι είναι, να πες κυβέρνηση. Για το παραιτηθείτε, για τη συγκέντρωση. Για το έχει πει και ο Μητσοτάκης, φύγεται από τη Βουλή. Δεν έχει πει επανειμένα. Ναι. Και τι κατσαρόλες τώρα. Και μετά την αξιολόγηση υπάρχει. Πριν πάμε, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε για τη συνάντηση 15 Ιουνίου κυρίως. Ναι, αλλά πριν πάμε σε αυτό, μου είπατε ότι ο κ. Μητσοτάκης θέτει το θέμα του παραιτηθείτε, φύγετε, εκλογές κλπ. Κύριε Κουρή, είχαμε και έχουμε την πεποίθηση ότι η χώρα δεν πάει καλά. Και αυτή δεν είναι ψεύτικη και πάντως είναι η δική μας ανάγνωση της κατάστασης. Ότι δεν πάει καλά στην οικονομία, δεν πάει καλά στο προσφυγικό, δεν πάει καλά στα εθνικά θέματα. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία παραπέει, με δηλώσεις η οποία η μία αντιβαίνει και ακυρώνει την άλλη. Μια συνολική κατάσταση. Που εμείς τη λέμε εικόνα και τη βλέπουμε ως εικόνα κατάρρευσης της χώρας. Και εδώ έρχεται ένα κέριο ερώτημα. Όταν μια ισχυρή πολιτική δύναμη όπως είναι η Δημοκρατία, η πρώτη βάσει των δημοσκοπήσεων αυτής της περίοδου, αισθάνεται είναι πεπισμένη ότι η χώρα πάει πολύ κακά, πάει στον κατακριμνών. Ποια θα είναι η υπεύθυνη στάση της, να πούμε ότι δεν πειράζει αφού γίνεται στα χέρια κάποιου άλλου, ας συνεχίσει η πορεία στον κατήφορο, ή να πούμε εν γνώση μας. Ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και εμείς είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και αυτά τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα, αυτή την κατάσταση βήθησης πρέπει να τη διαχειριστούμε για να αποφευθεί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια στάση ευθύνης, δεν είναι μια στάση ανευθυνότητας, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο τελευταίος πολίτης, ο οποίος ζει, δεν έχει ακούσει από εσάς ότι αυτό που κάνει Τσίπρα θα μπορούσε να κάνει αυτό. Με λιγότερο κόστος. Ή ας πούμε για να προσθέσω εγώ, ότι αν Φέρπιν, ο κύριος Τσίπρας αποδεχόταν την πρόκλησή σας και πήγαινε σε εκλογές και τις έχανε λέγω και γινόταν στην κυβέρνηση, όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί ως τώρα, εσείς θα τα μαζεύατε. Ή τουλάχιστον κάποια από αυτά θα τα μαζεύατε. Ούτε αυτό το έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που περνάνε από εδώ. Πολύ καθαρές απαντήσεις θα σας δώσω σε όλα αυτά. Ναι. Όχι πάντα εύκολα. Αυτά τα ζητήματα θέλουν δουλειά. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω σε όλα με μεγάλη ειλικρίνεια. Το πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το μνημόνιο είναι ένα πλαίσιο που δεν μπορεί, από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις. Διότι αυτή είναι μια συμβατική υποχρέωση της χώρας. Αλλή μόνο αν ειδικά η Ελλάδα ακυρώνει συμβατικές υποχρεώσεις. Πώς όμως αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτό το πλαίσιο? Είναι ένα πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πέρσι το καλοκαίρι, που έχει όμως στρατηγικούς στόχους, καθορίζει στόχους δημοσιονομικούς. Εμείς το ψηφίσαμε σύν τις άλλες γιατί. Ξέρετε ότι δεν υπήρχε πλειοψηφία, θα κατέρεε η χώρα, θα υπήρχε χρεοκοπία για έξοδος από το ευρώ. Εμείς πιστεύαμε ότι αυτά ήταν μια στρατηγικά ολέθρια κατάσταση για τη χώρα, γι' αυτό το ψηφίσαμε. Και δεχτήκαμε ταυτόχρονα αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Πώς φτάνεις όμως σε αυτούς, με ποιες πολιτικές φτάνεις, είναι μια δυνατότητα που την έχει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, όταν έχει ένα σχέδιο. Αντίθετα, δεν το έχουμε ακούσει αυτό. Όταν έχει σχέδιο. Λοιπόν, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτή την φορολογική επιδρομή, εγώ θα έλεγα τη φορολογική σφαγή εμέσων και αμέσων φόρων. Που δεν το αφορά μόνο τα νοικοκυριά. Αντίθετο, ποιο είναι? Θα σας πω. Είναι και ο περιορισμός των δαπανών. Και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε η ανάπτυξη. Σας κατηγορούν ότι θα το κάνετε μέσω απολύσεων. Δεν παράδειγμα. Υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, κύριε. Δεν υπάρχει, κύριε Ξενάκη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Περίπου ένα δις χρειάζονται τα δύο ευγενή ταμεία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να μειωθεί. 500 εκατομμύρια είναι. Τα ευγενή ταμεία καταργείται. Είναι το δημοσιογράφο του καταργείται. Οι λειτουργικές δαπάνες. 500 εκατομμύρια λειτουργικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης. Βλέπουμε. Ναι, ταυτόχρονα, θα σας πω, δεν είναι μόνο. Ότι είσαστε στην κυβέρνηση. Αυτά τα 500 εκατομμύρια δεν τα κόψετε. Να που ήρθε η στιγμή να τα μετρήσουμε. Ναι, γιατί ακόμα από τότε να μην κόβουμε από πριν. Μα, αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το πακέτο το είχατε, ποιος μετά ήταν υπουργός. Ωραία. Ήταν αρχηγός και ο Σαμαράς. Με το Πασόκ. Και όχι μόνο αυτό, από το 2009. Υπάρχουν ταυτόχρονα. Θέλω να πω, δηλαδή, γιατί τα αφήσαμε αυτό. Υπάρχουν ταυτόχρονα. Και υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, προτείνει όχι, και η δυνατότητα όμως είναι λόγια. Και όταν έρθω πάλι, είναι τα ίδια. Όχι. Δεν είναι λόγια και επειδή με ρωτήσατε για την εναλλακτική πρόταση, θα πω και δύο πράγματα για την εναλλακτική πρόταση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αν θέλετε δείγμα γραφής. Ότι μπορούσε η οικονομία να μπει σε μια αναπτυξιακή πορεία, να μπει, όπως λέω συχνά, το νερό στα βλάκι. Φάνηκε με την κυβέρνηση την προηγούμενη μέχρι το 2014. Πράγματι, ένα αυλάκι είχε χαραχθεί και είχε αρχίσει να τρέχει λίγο νερό. Αυτό το αυλάκι. Ο κ. Χαρδουβάη σας άδειασε χθες. Αυτό. Δεν το ξέρω. 4,5%. Να σας πω, αυτό το αυλάκι εμείς θεωρούμε ότι μπαζώθηκε. Μπαζώθηκε το πρώτο οχτάμηνο με αυτή την αλλοπρόσαλη διαπραγμάτευση που είχε αυτό το μεγάλο κόστος για τη χώρα με τις κλειστές τράπεζες, με τον έλεγχο κεφαλαίων, κίνηση κεφαλαίων.
με το μεγάλο κόστος που εμείς υπολογίζουμε ότι χάθηκαν περίπου 20 δις από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που σημαίνει 5.000 σε κάθε οικογένεια. Αυτά τα λέω γιατί πρέπει να απαντήσει η αντιπολίτευση και απαντά η αντιπολίτευση στο αν έχει ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο. Ναι, το έχουμε. Και πρέπει να σας πω ότι αυτούς τους μήνες αντιπολίτευσης εμείς δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε μια διαφορετικής λογικής αντιπολίτευση. Προσέξτε σε πόσα κεφάλαια που απασχολούν τα μεγάλα ζητήματα της χώρας έχουμε καταθέσει προτάσεις. Καταθέσαμε προτάσεις, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, στο ασφαλιστικό. Καταθέσαμε προτάσεις και σκέψεις για το θέμα του προσφυγικού. 29 συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί τώρα, όχι το προηγούμενο με την προηγούμενη του μορφή, τώρα. Πώς μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει και να το λύσει. Κατατέθηκαν βασικοί άξονες συνταγματικής αναθεώρησης. Καταθέσαμε προτάσεις για τα εργασιακά. Αυτά βεβαίως δεν έχουν συγκροτηθεί σε ένα πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο, όπου θα παρουσιάσουμε επεξεργασμένες θέσεις. Από αυτές τις προτάσεις σας, αν κοστολογημένα, ότι θα είχε όφελος η χώρα από αυτά που φορτώνει η κυβέρνηση Τσίπρα. Και εγώ να επιμείνω και σε κάτι άλλο. Μέσα στις προτάσεις αυτές. Αν δεν πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Περιλαμβάνεται τα φορολογικά αυτά τα οποία ψηφίστηκαν προσφάτως και τα ασφαλιστικά, θα τα μαζέψετε σε ένα βαθμό ή είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσετε όπως έχουν ψηφιστεί ακριβώς τα επόμενα 3 χρόνια. Πιστεύουμε ότι με τον στρατηγικό στόχο που ανακοινώσαμε. Ναι. Και του οποίου είμαστε εγγυητές επειδή είμαστε αξιόπιστοι. Δηλαδή το 2+4. 4% ανάπτυξη, 2% πλεονάσματα, είναι ένας στρατηγικός στόχος για τον οποίο μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους μας να πάμε σε μια προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου, διότι ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, θα δείτε ότι θα βυθίσει περισσότερο την οικονομία σε ύφεση. Δηλαδή αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι θα δεχτούν αλλαγές, διότι πρώτα απ' όλα σε αυτή τη συζήτηση θα κατατεθεί μια σαφής αξιοπιστία και μια αντίληψη για τα πράγματα τελείως διαφορετική από αυτή που έχει κυβερνήσει. Αυτό που βάζετε και ρώτησε και ο Σωτήρης. Με το χέρι στην καρδιά. Με όσα έχετε ζήσει και έχουν βιώσει τα στελέχη σας που κυβέρνησαν με τα μνημόνια. Πιστεύετε ότι έχει κάθε χώρα, συγκεκριμένα η Ελλάδα, να επιβάλλει στους άλλους τις απόψεις της? Δηλαδή να πεις ότι δεν μπορώ να αντέξω αυτό το σώμα. Μου ζητάτε, ναι. Μου ζητάτε 20 δις. Δεν μπορώ να τα κόψω 20 δις. Είναι. Το 20 δις, δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι είναι μια πολιτική που απ' έξω δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα είχε γράψει ο κ. Παπαχελάς το κύριο να μείνει στο πρωτοσέλιδο αυτού, ότι δεν έχουν καταλάβει ότι είτε Νέα Δημοκρατία είτε Πάσο ή έξω αυτό θα κάνει, σας αρέσει, σας αρέσει. Μπορούμε να πούμε να όχι ειλικρινά. Έχει περάσει κανένα κύριε όχι. Κύριε Κουρή, με παρησία νομίζω, σας είπα και αποδέχτηκα ότι η συμφωνία. Όχι μόνο για τη συμφωνία, γενικότερα. Ισχύει και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτήν. Όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτήν. Μπορείς να ξεφύγεις αν την εφαρμόσεις με τρόπο που να παράγει αποτελέσματα ανάπτυξης. Διότι αυτή είναι. Η μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση είναι εξοικειωμένη με μια λογική κατανομής μιζέριας σε όλους, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να παραχθεί πλούτος για όλους. Ναι, αυτή η γεύση δεν είχατε. Δεν αποκομίσατε τη γεύση αυτή τη στάση των έξω. Νομίζω. Πώς κυβερνήσατε. Δηλαδή, σας άφησε κάπου επιβολή, περιθώριο. Ότι εντάξει, δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, πάμε σε κάτι άλλο. Η σχέση. Διότι επιμένω ο κ. Χαρντούβελης σε διχθές δηλώσεις του είπε 4,5%. Μαζί του πλεόνασμα. Και γι' αυτό δεν το πέρασε. Και γι' αυτό δεν πέρασε. Ναι. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε. Για τον Ζητάνε, πώς θα του πείτε, όχι, και εμείς δεν κάνουμε και προχωράμε, ούτε παρετούμε. Ή βγαίνει και το καταγγέλει στον κόσμο. Γιατί εδώ θέλουμε ειλικρινά. Πρέπει να καταλαβεί ο λαό. Και χθες το βράδυ που είπα πάλι, το ίδιο ερώτημα κάναμε. Και στον κύριο Καλλίδη από πλευρά σαν ότι υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ένα-δύο όχι. Στην διαχείριση. Να καταλάβει ο κόσμο. Ή είμαστε πετάει ο Γαλλίδη πετάει. Στη διαχείριση πολύ δύσκολων πραγμάτων. Το κρεμάσουμε. Υπάρχει, εγώ δεν μίλησα για διαπραγματεύσεις. Υπάρχει η συναισθηματική διάσταση μιας υπόθεσης και εκεί πραγματικά οι Έλληνες αυτά τα χρόνια αισθάνονται όπως λέτε. Που πρέπει επιτέλους να πούμε όχι σε διάφορα πράγματα, αλλά υπάρχει και η πρακτική πλευρά, αυτή που τελικά καθορίζει τις ζωές μας. Η σχέση δανειστή-δανειζόμενου, κύριε Κουρή, η πραγματικότητα είναι μια πολύ δύσκολη σχέση. Όπως η τράπεζα. Είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Κράτος. Και τα λέμε αυτά και με ακούτε να τα λέω με παρησία, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι και απότοκος μιας αντίληψης που έχουμε, είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης. Επειδή αυτό τους 15 μήνες ζούμε και βιώνουμε μια απόλυτη αναξιοπιστία. Μια παραπλάνηση του ελληνικού λαού με πράγματα που λέγονται και ξεχνιόνται την επόμενη μέρα. Είναι στίχημα. Είναι στίχημα και προϋπόθεση εξόδου τελικά της χώρας από την κρίση να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης πολιτικών και πολιτών. Αυτό τη συμφωνία αλήθειας που λέμε δεν είναι μια ταμπέλα.
δεν είναι ένα μήνυμα κενό περιεχομένου. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Διότι αν και εμείς απογοητεύσουμε, αν και εμείς απογοητεύσουμε τους πολίτες, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Δεν θέλουμε να μας πνίξουν τα ίδια μας τα λόγια. Πρέπει να πούμε πράγματα που να εφαρμόζονται. Και αυτό θα το κάνουμε. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Και ότι έχει μια σεβαστή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Όμως, θα επιμείνω σε αυτό, το μόνο το οποίο πετυχαίνει η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις αυτές, είναι να συγκρατεί τις δυνάμεις της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, όχι να τις αυξάνει, θα έλεγα, να τις κρατάει εκεί που είναι ή να τις αυξάνει λίγο, εν πάση περιπτώσει, και αυτή τη διαφορά της να την, πώς το λένε, να την στηρίζει στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει δυνάμεις σημαντικές, οι οποίες όμως δεν πάνε σε άλλα κόμματα. Δεν έρχονται σε εσάς. Δεν πάνε στο ΠΑΣΟΚ, δεν πάνε στο ποτάμι, λένε δεν θα πάνε να ψηφίσουμε ή δεν είναι τίποτα. Αυτό σας λέει κάτι εσάς. Ορθώς αποτυπώνει την κατάσταση και δεν θα αμφισβητήσω την αποτύπωση που κάνατε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η διαφορά που ξεκίνησε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου με ένα άνοιγμα 7% κατά της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει ένα άνοιγμα 8 και 10% υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσκοπικά. Αυτό έχουμε. Αυτό είναι το εργαλείο. Ταυτόχρονα βλέπουμε ένα τεράστιο άνοιγμα και αυτό για πρώτη φορά. Στην παράσταση. Μεταξύ της ικανότητας για πρωθυπουργία, μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ στο παρελθόν. Ακόμα και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, εν ενεργεία πρωθυπουργός δεν ήταν πίσω από τον διεκδικητή της πρωθυπουργίας. Και εδώ έχουμε αποστάσεις στις τάξεις των 10, 15 και 20 μονάδων. Και να το δεχθώ αυτό. Και το τρίτο και θα έλεγα βασικότερο. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα που λέτε, ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Για να πάρετε αυτόν τον κόσμο που δεν έρχεται σε εσάς. Εκεί είναι το τρίτο και βασικότερο δημοσκοπικό στοιχείο. Το ένα είναι η πρόθεση ψήφου που είμαστε μπροστά. Το άλλο είναι ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πολύ πιο μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θα βάζω και την παράσταση νίκης που είναι σημαντικό. Και την παράσταση. Ωστόσο, εγώ πάω σε κάτι άλλο που είναι αφορά την κοινωνία. Πάνω από 80% καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις των Ελλήνων πολιτών δηλώνουν βαθιά απεσιόδοξη για την πορεία της χώρας, για την πορεία των ιδίων, των οικογενειών τους και της δουλειάς τους. Αυτό είναι πραγματικά ο χώρος τον οποίο εμείς επιδιώκουμε να πείσουμε. Πώς? Δεν απευθυνόμαστε, όπως πολλές φορές αφήνεται να εννοηθεί, αφήνεται με αλφαγιώτα, έτσι όχι εσείς. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους ισχυρούς ή, αν θέλετε, τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό είναι λάθος. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, η κεντροδεξιά παράταξη, πάντα ήταν λαϊκή παράταξη στο βάθος της. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να αυξήσουμε την πίτα για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν ταλαιπωρηθεί από την κρίση, να έχουν μια καλύτερη προοπτική. Αυτό είναι το πρόταγμα, αυτό είναι το μοντέλο μας. Και δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν άλλον. Την προοπτική επιμένω. Λοιπόν, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ανατραπεί και αυτή η τάση, θα δείτε να ενισχύεται θετικά η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμά μας δεν το έχουμε παρουσιάσει. Έχουμε επιμέρους καταθέσει προτάσεις. Αλλά το συνολικό πρόγραμμα, γιατί δεν φτάνει. Το θέμα σας να μην ψηφίζουν τον αντίδραση. Να μην ψηφίσουν τον αντίπαλό σου, πρέπει να ψηφίσουν και εσένα με θετική στάση. Και πρέπει να το κερδίσουν αυτό. Την ώρα που θα πάει στην κάλπη, σου λέει: μα αυτό με έφερε στο σύντιο. Αυτό με έκανε άνεργο. Εκεί πώς θα αντιμετωπίζετε? Περισσότερο απ' όλα ο πολίτης στην κάλπη αυτή τη φορά θα πει ότι αυτός ο Τσίπρας και με κράτησε άνεργο και χειροτέρευσε τη ζωή μου και ψέματα μου. Αν βλέπετε το ΠΑΣΟΚ πόσο έχει πιέσει. Το ΠΑΣΟΚ από 40% είναι σε 4-5. Και την αξιοπρέπειά μου ως πολίτου, ως λογικού όντως, την ποδοπάτηση. Όπως επιτρέπετε για κάλπη, λοιπόν, κάλπη δεν φαίνεται μπροστά στον οριζόντα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει θεσμικά έναν εκλογικό χρόνο μέχρι το 2019. Άνετο. Δεν μεσολαβούν ούτε τοπικές εκλογές, ούτε ευρωεκλογές. Όμως, το στοιχείο της νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης, της αποδοχής δηλαδή της κοινωνίας, η βοή που υπάρχει, πιστεύω θα είναι τόσο αρνητική για την κυβέρνηση, ειδικά από το φθινόπωρο, όπου εκεί πια θα φανούν τα αποτελέσματα της φορολογικής σφαγής που έχει ήδη ξεκινήσει, που θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη σε μια κατάσταση απονομιμοποίησης της τέτοια, που θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το πώς θα προχωρήσει. Δεν είναι κάτι. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να ασκεί κριτική, να ασκεί οξία αντιπολίτευση και επειδή θα είμαστε και αυστηροί, θα μπορούμε και όποτε χρειάζεται να είμαστε και δίκαιοι. Να σας πω παραδείγματος χάρη με το αναπτυξιακό. Το αναπτυξιακό νόμο εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα αδιανό πουκάμισο, γιατί με 600 εκατομμύρια το χρόνο δεν μπορείς να προχωρήσεις όταν χρειάζεται η χώρα 100 δις. Δεν θα το ψηφίσουμε επί της αρχής. Αν υπάρχουν. Και θα πιστεύω ότι θα εντοπιστούν μια-δυο ρυθμίσεις που έχουν
κάποιο θετικό πρόσημο, εκεί δεν θα είμαστε αρνητικοί. Σας λέω από τώρα ότι το νομοσχέδιο για τα τυχερά παίγνια θα το υποστηρίξουμε. Αυτή είναι μια σοβαρή αντιπολίτευση. Εμείς όμως ασκήσουμε σε ό,τι αφορά την οικονομία, τις προοπτικές της χώρας, την δημοκρατία. Γιατί έχουμε και θέματα δημοκρατίας που έχουμε, μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Και θα μας πείτε μια κουβέντα γι' αυτό. Πολλοί μας προβληματίζουν τα θέματα δημοκρατίας. Θα είμαστε απέναντι. Θα σας δείξουμε μετά για τα κόκκινα δάνεια. Είχαμε μια δήλωση σαν Νέα Δημοκρατία για το Αγία Σοφιά. Ναι. Και ήταν σκληρή. Τι κάνουμε απέναντι τους. Συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτό το βιολί. Τι κάνουμε. Έχουμε δυνατότητες. Πάλι είναι. Εκτός από πού είναι. Από πού περιμένουμε. Ναι. Τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Γιατί με ρωτάνε σαν χώρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα τι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πρέπει να είναι όσο πιο πιεστική γίνεται, διότι βοηθάει έτσι και τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση λέει ότι προσέξτε, δείτε, η αντιπολίτευση με πιέζει πάρα πολύ και άρα της ενισχύει στη διαπραγματευτική θέση. Επομένως, ως αντιπολίτευση, τον εθνικό μας ρόλο τον κάναμε με αυτή την πολύ σκληρή ανακοίνωση. Την ξέρω γιατί εγώ την έκανα, όσον αφορά την απαράδεκτη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, θα σας φανεί ενδεχομένως περίεργο αυτό που θα σας πω, πρέπει να κοιτάξει την οικονομική της ανάταξη. Η διάκριση. Η κάθετη διάκριση εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας και οικονομίας είναι τεχνητή διάκριση. Η χώρα χρειάζεται μια συνολική πορεία. Δεν μπορεί να είσαι με εξασθενημένη οικονομία και να έχεις ισχυρή εξωτερική πολιτική. Είναι δύσκολο. Χρειάζεται να αυξήσεις τις συμμαχίες σου, να έχεις καθαρό λόγο. Και απέναντί μας έχουμε έναν πολύ δύσκολο γείτονα. Πάντα ήταν πολύ δύσκολο γείτονα. Με οικονομία καλή, πάλι είμαστε χαμένοι. Όχι, δεν ήμασταν χαμένοι. Και γενικά, κύριε Κούρη, πρέπει να σας πω ότι πέραν των αλλεπάλληλων τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων, συνολικά η Ελλάδα, μέσα από αυτόν τον αγώνα που κάνει, αντιδρώντας στις παραβιάσεις, κάνοντας διαβήματα διπλωματικά, επιχειρησιακά αντιδρώντας με τους ήρωες πιλότους της ελληνικής αεροπορίας, δεν έχουμε αφήσει να χάσουμε κάτι. Δεν έχει χαθεί κάτι από την εδαφική μας ακεραρχία, την ανεξαρτησία ή την αξιοπρέπειά μας. Χρονικά. Δίνουμε έναν αγώνα δύσκολο. Διαχρονικά μιλάμε, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε. Προσέξτε, εγώ θα έλεγα ότι διεθνώς και διπλωματικά η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει νίκες εναντί της Τουρκίας. Και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση και με το γεγονός ότι ενώ προσπαθεί. Και τις κάνουν τα χατήρια όλα. Και ακόμα και τώρα με τη βίζα τους εκβίαζει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, τώρα με περνάτε στο προσφυγικό, αν τυχόν αυτή η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν πάει καλά, οι πρώτοι χαμένοι θα είμαστε εμείς. Πρέπει αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί. Ναι. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία γιατί παράγει κάποια αποτελέσματα. Εάν καταπέσει, είμαι βέβαιος ότι λόγω και της εκδικητικότητος έναντι της Ευρώπης, που υπάρχει ως συνέστημα στην ηγεσία την σημερινή της Τουρκίας, θα δούμε δραματικές καταστάσεις όσον αφορά τις μεταναστευτικές πρόσφυγες. Θα δούμε. Πολύ το φοβάμαι γιατί τα εκατομμύρια των Ιρακινών και άλλων είναι ακόμα στην Τουρκία. Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή ο χρόνος λιγοστεύει. Και επειδή είπατε πριν, θέλετε να μιλήσουμε και για δηλώσεις και για τοποθετήσεις. Για ό,τι εσείς νομίζετε, αλλά θέλω να θέσω και ένα θέμα. Αν θα πάτε εσείς ως Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στη συγκέντρωση που γίνεται στις 15 του μηνός και για την οποία ο κ. Φίλης έθεσε ένα ζήτημα σήμερα, για το οποίο αποδοκιμάστηκε βέβαια και από την κυβέρνηση κεντρικά, από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον πρόεδρο της Βουλής και από υπουργούς, κορυφαίους κλπ. Πρώτα απ' όλα, εσείς ζητήσατε την παρέτησή του βέβαια και την κατηγόρηση. Ναι, χωρίς καμία υπερβολή. Πιάνεστε από διάφορα πράγματα. Όχι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αλλά να πω δύο πράγματα για τη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αυτή γίνεται από μια κίνηση πολιτών, αυθόρμητη. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Δεν είναι μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς συντεταγμένη παρουσία δεν θα έχουμε σε αυτή. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε όμως στα στελέχη μας και τους βουλευτές μας να τους αποτρέψουμε. Δεν συμμετέχει. Οργανωτικά συμμετέχετε σε αυτό. Καθόλου. Δεν υπάρχει καμία σχέση της Νέας Δημοκρατίας με αυτή την εκδήλωση. Δεν μπορούμε να τους αποτρέψουμε. Ναι. Να τους πούμε ούτε να τους ενθαρρύνουμε να πάνε, ούτε να τους αποτρέψουμε από το να πάνε. Όπως άλλωστε για κάθε πολιτική, ξέρετε, αυτή η ανάγκη να μην αποτρέψουμε γιγαντώθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κύριου. Διότι ο κύριος Φίλης με αυτό που υπενήχθηκε χτύπησε στην καρδιά ενός από τα βασικά δημοκρατικά ατομικά δικαιώματα που είναι το δικαίωμα της συνέρχεστε και η ελευθερία του συνέρχεστε. Αποδοκιμάστηκε, αλλά τελείωσε με μια έμεση αποδοκιμασία ότι είναι δική του θέση. Αλλά όταν ο Υπουργός της Παιδείας παίρνει θέσεις που πλήττουν την καρδιά της συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και μας ανησυχεί. Όχι μόνο η δήλωση του κυρίου Φίλη. Αυτή ήρθε να προσθεθεί
σε μία δήλωση, την οποία πάλι πήρε πίσω, αλλά την είπε και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Δεν μπορεί αυτό το παιχνίδι του λέω και ξελέω εμάς να καθόμαστε παρατηρητές και να μην μας απασχολεί. Η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη που μίλησε για αλλαγή του συντάγματος, δηλαδή ουσιαστικά πολιτιακή αλλαγή μέσω δημοψηφίσματος. Ενώ το Σύνταγμα δεν το προβλέπει. Να λοιπόν μία ακόμα παρεκτροπή από τη συνταγματική τάξη και δημοκρατική τάξη. Και αυτή η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία ακολουθήθηκε από τη δήλωση του κυρίου Φίλη, ήρθαν σε συνέχεια δήλωση του κυρίου Κυρίτσι, ο οποίος χώρισε τους Έλληνες στα δύο. Σε αυτούς ψήφισαν ναι και σε αυτούς ψήφισαν όχι. Και μάλιστα είπε ότι η εντολή. Όχι, πρέπει, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Ναι, όχι, εννοείται μια πολιτική. Λοιπόν, ότι πρέπει η κυβέρνηση αυτή να επιβάλλει, πήρε εντολή να επιβάλλει φορολογία, σε αυτούς ψήφισαν ναι. Και είχε προηγηθεί μια άλλη δήλωση του κυρίου Καμένου, ο οποίος είχε ψηφίσει τη μία μέρα να επιβληθεί ΦΠΑ στα νησιά. Και μία μέρα μετά, ή δύο μέρες, είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε είναι αντισυνταγματικό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, τη μία φορά λες είναι γκάφα. Τη δεύτερη φορά λες ότι είναι ανικανότητα. Την τρίτη και την τέταρτη λες ότι υπάρχει κάτι συστηματικό εδώ. Λοιπόν, εμείς ανησυχούμε. Είναι ψηφιδιασμό. Εμείς λοιπόν ανησυχούμε. Υπάρχει ένας αυταρχικός βολουνταρισμός στην κυβέρνηση που δεν τους βγαίνει ακόμα, αλλά δημιουργείται και ένας εθισμός σε μία σύγχυση. Αυτή ο εθισμός στη σύγχυση επιτρέπει να λες ό,τι θέλεις. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Εμείς θα είμαστε απέναντι. Οι κεραίες μας είναι τεντωμένες για τέτοια φαινόμενα, τα οποία και θα καταγγείλουμε και στα οποία θα αντιδράσουμε. Και αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Φίλης έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτό το οποίο επιτρέπει. Γιατί είμαστε τον κύριο Φίλη. Με τη θέση του για κατάργηση τη διδασκαλία των δασιευτικών και των αρχαίων, ποια είναι η θέση της δημοκρατίας? Μα τι θέση μπορεί να είναι? Τα κράτη και τα έθνη, κύριε Κουρή, πορεύονται και στη βάση της ιστορίας τους. Έχουμε όμως δημόσια δήλωση. Η ιστορία τους και η παράδοσή τους δεν μπορεί να γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται φρένο για την περαιτέρω πορεία τους. Αλλά δεν μπορεί οι αναφορές τους, οι ιστορικές, οι θρησκευτικές, οι πολιτιστικές, να αγνοούνται σε κάποια στιγμή της ιστορικής τους πορείας, γιατί τότε δεν θα έχουν ταυτότητα και δεν θα έχουν προσωπικότητα. Ειδικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, για να σταθούν όρθια τα κράτη. Για να έχουν φυσιογνωμία, για να μπορούν να πορευθούν με αυτογνωσία και προσωπικότητα ισχυρή μέσα στο δύσκολο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να διαφυλάττουν την παράδοσή τους, να διαφυλάττουν την προσωπικότητά τους. Αυτές οι ενέργειες του κυρίου Φίλη, όπως ανακοινώνονται, σίγουρα κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Σας ενημέρωσε καθόλου? Είμαστε σαν κόμμα σας ενημέρωσε? Όχι, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Άλλωστε δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόσχημα. Διαλόγου για την παιδεία. Περιμένετε εισαγωγές? Αν περιμένουμε. Εισαγωγές. Εννοείται για το κόμμα. Να σας απαντήσω. Η Νέα Δημοκρατία. Από εισαγωγές, αμάς είχαμε πρόσκληση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω και τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά, ξέρω και αλλωνών σκέψεις και αναλύσεις. Όμως τα πράγματα είναι πιο απλά. Η Νέα Δημοκρατία από τη φτιάξη της, από την κατασκευή της, από τον Εθνάρχη και ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή, είναι παράταξη η οποία απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες. Πάντα έχει εισαγωγή. Ο ίδιος είχε πει ότι κινούμαστε από την άκρα δεξιά, από τις παρυφές μέχρι την αριστερά. Αυτή μας λοιπόν τη φυσιογνωμία δεν την έχουμε ποτέ ξεχάσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο τωρινός πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει για ανοίγματα. Οι πόρτες της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάντα ανοιχτές. Είναι ανοιχτές, δεν είναι αφύλακτες όμως. Έχουμε καταστατικό, έχουμε αρχές που είναι. Έχουμε αρχές, είναι κολλημένες. Παρυφές άκρα δεξιάς που καταμαλίζουν. Σημαίνει μου το είπε. Όλα μας τα καταστατικά, οι ιδεολογικές θέσεις, οι πολιτικές θέσεις είναι κολλημένες και αναρτημένες. Είναι κολλημένες και αναρτημένες στην είσοδο του κόμματος. Εδώ το είχα όταν έλεγε για τις δηλώσεις τη μία μετά την άλλη κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που τις μαζεύανε μετά. Να θυμίσω κι εγώ μια δήλωση ότι να βάλουμε 10 δρόμους που να λέγονται Παπασταύρου. Που ακούστηκε από επίσης, από θεσμικό στέλεχο. Δεν είναι όλες οι δηλώσεις που λέμε. Και μαζεύτηκε μετά. Υπάρχουν και ατυχείς δηλώσεις. Λοιπόν, γιατί ακούμε και εκεί λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει. Να τελειώσουμε αυτό. Οι βασικές μας θεμελιώδες παραδοχές και αρχές είναι αναρτημένες στην πόρτα της, την ανοιχτή πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος τις αποδέχεται είναι καλοδεχούμενος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η εποχή συγκεκριμένη απαιτεί ευρύτατες συνεργασίες. Και όταν εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτοδυναμία, ακόμα και τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι εγώ θα κάνω κυβέρνηση
ανοιχτού προσκλητηρίου. Κατά το αλλάζει ο εκλογικό νόμο αυτοδημία, δεν έχει. Θα σα αλλάζει το εκλογικό νόμο. Δεν κάνει μια απλή αναλογική τώρα. Τι αυτοδυναμία. Δεν θα τον αλλάξει τον εκλογικό νόμο, γιατί εγώ είμαι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχει την πλειοψηφία να τον αλλάξει. Όχι, για τον επόμενο. Θα τον αλλάξει, να θα εσεί με τον επόμενο. Δεν θα τον ψηφίσουν για να τον αλλάξει. Μπορεί να τον ψηφίσει τα κόμματα. Μπορεί να τον ψηφίσει τα μικρά. Κύριε Κουρή, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικέ δυνάμει μεταρρυθμιστικέ και ευρωπαϊκέ που ζουν. Βιώνουν και αντιλαμβάνονται την κατάρρευση της χώρας που θα δώσουν στον κύριο Τσίπρα τη δυνατότητα να έχει έστω και μία πολιτική νίκη λοιπόν, και να επιβάλλει τον εκλογικό νόμο που θέλει. Κύριε Εκπρόσωπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εκτός να το ψηφίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εσάς ευχαριστούμε επίσης. Ακολουθεί Εμίλιος Λιάτσος, Κόντρα 24 και Κόντρα Νιούς στο πρωί στα περίπτερα. Αύριο το βράδυ, επειδή αύριο είναι επέτειος του διστόμου, σφαγή στο δίστομο, θα κάνουμε ένα δύο ώρο αφιέρωμα στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, των πολεμικών αποζημιώσεων και του διστόμου βεβαίως. Και θα έχουμε εδώ πέρα στελέχη που ξέρουν πολύ καλά το ζήτημα αυτό. Θα πω ένα συγχαρητήριο για αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο το βράδυ να το δούμε μαζί. Παρέα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια από μας.